Όταν ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση το 2006 το πρώτο με την τότε εκλογική διαδικασία, ήμουν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κτίσει τα τείχη του γύρω του. Πίστευα ότι είμαι μια τεράστια κοινωνική ομάδα μέσα από την επιστήμη που ασκούσα και το λειτουργήμα του δικηγόρου. Ένιωθα ότι η δυναμική μου ήταν τεράστια, ιδιαίτερα μέσα από την οικονομική θωράκιση που λίγο πολύ υπήρχε σε όλους, παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Και είχα δημιουργήσει μια προσωπικότητα βασισμένη πάνω στην εγωπάθεια και στη μοναδικότητά μου. Δεν είναι εύκολο να τα λες αυτά τα πράγματα, έστω και αργότερα. Και δεν είναι εύκολο γιατί οι άνθρωποι μάθαμε καταρχήν να κρύβουμε τον εαυτό μας. Γιατί φοβόμαστε την αληθινή κριτική. Και βέβαια, επειδή περάσαμε μια 30ετία πολύ τραγική υπό την έννοια της υποχώρησης της απλής φιλοσοφικής σκέψης, η οποία προάγεται μέσα από διάφορα πράγματα, μέσα από την παιδεία που κοιτά στο σχολείο, μέσα από συλλόγους πολιτιστικούς, μέσα από την κοινωνική σου εγγένεια συμπεριφορά, εμείς λοιπόν περιορίσαμε όλη την δημιουργία μας μέσα στο οικονομικό καβούκι, δημιουργήσαμε δίθεν μεγάλες προσωπικότητες και χαρακτήρες σφυγλαπημένους, ισχυρούς και νομίζαμε ότι κρύβοντας τα όλα αυτά μέσα σε μια οικονομική κάλυψη, ότι κρύψαμε το πραγματικό μας εαυτό. Τελικά δεν το κρύψαμε και αυτό προκύπτει μέσα από τη δυστυχία του λόγου, όπου πολλές κοινωνικές μονάδες σαν τη δικιά μου δημιούργησαν τη δυστυχία. Και στον εαυτό τους, η κάθε μία χωριστά, και στον χώρο της οικογένειας και στον χώρο της ευρείας οικογένειας που είναι η κοινωνία, η μικρή, η τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα ως λαός. Τώρα γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά γιατί βρίσκομαι στον πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βρίσκομαι στην κοινότητα, τη δημοτική, η οποία είναι ένα υποσύνολο ενός μεγαλύτερου συνόλου, που σημαίνει σαν υποσύνολο ότι γνωριζόμαστε περισσότερο ακόμη μεταξύ μας. Και όταν γνωριζόμαστε περισσότερο από μεταξύ μας, σημαίνει ότι επηρεάζουμε ένας τον άλλον περισσότερο. Σε όσα προηγουμένως είπα, και εάν καταφέρουμε να αντιληφθούμε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση την διακονία η οποία υπάρχει ως προορισμός για αυτό που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλει να λέγεται πραγματικά αυτοδιοικητικός, τότε έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις ενός διαφορετικού ανθρώπου. Η διαφορετικότητα αυτή βέβαια θα προκύψει μέσα από την διάρθρωση της ψυχής σου, μέσα από την καλοκαγαθία και μέσα από την καλή προαίρεση. Δεν μιλάω μόνο για φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία αυτού ούτως ή άλλως εξαντλείται μέσα σε αυτά τα οποία μπορείς να δώσεις μέσα από φιλάνθρωπα αισθήματα. Μιλάω για κάτι περισσότερο. Μιλάω για διακονία και δυνατότητα να διευρύνουμε την σκέψη μας και μέσα από την κοινωνικότητα να δημιουργήσουμε άλλους ανθρώπους, άλλες οικογένειες, άλλη παιδεία, άλλα παιδιά, άλλο λαό. Και να σας πω την απόλυτη αλήθεια. Αγαπώ αυτούς οι οποίοι μέσα από μία ιδεολογία πολιτική, όπως είναι η λαϊκή συσπήρωση, με την οποία βρίσκουμε ακριβώς ανάποδα. Δεν έχω κανένα κοινό σημείο. Γιατί η βάση όλων είναι ο άνθρωπος, εννοείται. Αλλά η διαφοροποίηση μέσα από τις ιδεολογίες που προσφέρει ο καθένας και μέσα από την οποία πιστεύει ότι μπορεί να προσεγγίσει περισσότερο τον άνθρωπο και να τον κάνει ευτυχισμένο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η βάση όμως είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό παλεύουμε όλοι. Και οι συντηρητικοί, και οι αριστεροί, και οι σοσιαλιστές, και οι κέντρο δεξιοί, και οι κέντρο αριστεροί,
να μας πούνε οι κεντροδεξιοί και οι κεντροαριστεροί τι ακριβώς είναι και σε ποιο χώρο βρίσκονται, για να καταλάβουμε τη διαφορά και οι κομμουνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί, και οι αριστεριστές. Έτσι. Και αυτοί έχουν μια ιδεολογία πριν το μηδενιστό που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα οποία σας είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να τα πω και νιώθω ότι τα ακούτε, κατάφερα να γίνω ένας άλλος άνθρωπος. Και έχω την εντύπωση ότι παραπάνω παίρνω και λιγότερα δίνω. Γιατί όταν αισθάνεσαι τον προορισμό σου, τον αυτοδιοικητικό, δηλαδή απόλυτη υπηρεσία στον άνθρωπο, δίνουμε και δεν παίρνουμε, είναι σίγουρο ότι η ίδια η κοινωνία, η οποία είναι ανταποδοτική, θα σου δώσει. Θα σου δώσει με πλουραλισμό πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από ό,τι ενδεχομένως θα περίμενες. Και βέβαια, υπάρχουν μέσα και οι πικρίες που κάποια στιγμή λες, μα γιατί τώρα είμαι μέσα στη δημοτική κοινότητα αυτή, εγώ, όταν είναι απαξιωμένη και από τον ίδιο τον νόμο, του Καλλικράτη. Δεν έχω δυνατότητες να πάρω αποφάσεις και να συντελέσω κι εγώ με το στίγμα μου μέσα από μια απόφαση και μέσα από μια δημιουργία που προκύπτει μέσα από την απόφαση, παρά μόνο να εισηγηθώ προς ένα δημοτικό συμβούλιο και αν αυτοί με εισακούσουν, γιατί να εξαρτώμαι εγώ από όλους αυτούς και δεν μπορώ μόνος μου να δημιουργήσω. Εάν σκεφτείτε όλα αυτά που σας είπα, η πικρία θα φύγει. Γιατί μέσα από την εισηγητική σας συμπεριφορά, αν είναι σωστή, αν προκύπτει η ευτυχία του ανθρώπου, αν αυτοδιοικητικά προσδίδει θετικό πρόσημο, τότε είναι απόλυτα βέβαιο ότι έστω και με την ολιγορία κάποιων να ενημερώσουν, να πούνε ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας, είναι πλέον βέβαιο ότι οι εισηγήσεις σας όλες σχεδόν θα υλοποιηθούν. Βέβαια, οι πικρίες προκύπτουν μέσα από μία τοπική αυτοδιοίκηση, όπου οι περισσότεροι από εμάς, λίγο, λιγότερο ή περισσότερο, αφήνουμε τη δουλειά μας, αφήνουμε την οικογένειά μας, αφήνουμε τις προσωπικές μας ορέξεις και διασκεδάσεις, αφήνουμε στην άκρη ενδεχομένως και αυτό που λέγεται φιλία και πρέπει να θυσιάζουμε στο όνομα της φιλίας, να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί δεν προάγουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Και τελικά, ενώ τα φύγουμε αυτά, διαπιστώνουμε κάποια στιγμή ότι συνάπτουμε μια τεράστια επικρία από κάποιες αρνητικές δυνάμεις. Οι οποίες, όπως σας είπα πριν, δεν έχουν ιδεολογία. Έχουν μόνο κατά νου να κατακρινίσουν κάποιες αξίες τις οποίες τις υπηρετούν κάποιοι και μαζί μας και αυτούς τους κάποιους γιατί τους μισούν. Γιατί αν εγώ είμαι διαφοροποιημένος από την ιδεολογία μου, θα πολεμήσουμε επιχειρήματα για να επικρατήσει η δικιά μου ιδεολογία. Όταν όμως προσπαθώ να κατακρινίσω πρόσωπα, τότε ξεφεύγεις από τα όρια της πολιτικής δημοκρατίας και αγγίζεις τα όρια της μοχθηρίας, της εχθρότητας και τελικά γίνεσαι ο ίδιος εχθρός του λαού. Γίνεσαι εχθρός του Δήμου γιατί πλήττες δυνάμεις θετικές, οι οποίες προσπαθούν αφήνοντας όλα τα καλά που σας είπα πριν, προσπαθείς να τους κατακρινίσεις, προσπαθείς να τους μειώσεις, να τους αμαυρώσεις μέσα από ένα κατακριτικό λόγο χωρίς να έχει καμιά απολύτως ουσία και τελικά να κάνεις κακό. Και βέβαια αυτές οι επικρίνες δεν βγαίνουν μόνο μέσα από τις αντιπαραθέσεις των διαφορετικών ιδεολογιών και των διαφορετικών παρατάξεων ή κομμάτων στην Κεντρική Βουλή, αλλά βγαίνουν μέσα και από τον ίδιο τον χώρο που εκεί είναι πιο έντονο αυτό που λέω ως δικαιολογητική βάση, δηλαδή ότι εκεί δεν χτυπάμε πια γιατί η ιδεολογία είναι ταυτισμένη, είναι η ίδια σε όλους. Αλλά εκεί χτυπάμε το ίδιο το άτομο μέσα από προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την κουλτούρα της. Τώρα, με αυτά που λέω, ίσως λίγο σας μπέρδεψα. Είμαι ένας ευτυχισμένος αυτοδιοικητικός. Ξεχάστε τον τίτλο του Δημάρχου, μην νομίζετε ότι κουβαλάει πάρα πολλά πράγματα και υπέροχα του στυλ. Α, περνάει ο Δήμαρχος. Εγώ θα έλεγα, α, περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει τις δυστυχίες όλων των ανθρώπων που τον ψήφισαν. Έχει μια τεράστια καμπούρη η οποία δεν φαίνεται. Έχει ένα μυαλό βεβαρημένο. Και δυστυχώς η ηρεμία είναι κάτι το οποίο το έχει ξεχάσει και τα προβλήματα τα δικά του και της οικογένειας του τα έχει αφήσει πίσω. Αυτό είναι ευτυχία. Ναι. Ο σωστός αυτοδιοικητικός παίρνει δυνάμεις,
ακόμα και όταν σφαιροκοπείται μέσα από τις αρνητικές μονάδες και άτομα και μπορεί να τα βγάζει εις πέρας όλα. Δηλαδή είναι και τα δικά του προβλήματα, δηλαδή και τα προβλήματα των παιδιών και τα συζυγικά του καθήκοντα να τα κάνει όλα και να έχει ευτυχισμένη σύζυγο γυναίκα ή άντρα, ανάλογα ποιος είναι, κατά φορά αυτό είναι γενικό σου. Να έχει καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του μέσα στην ομάδα στην οποία εξελέγει. Να έχει καλοπροαίρετες και καλόπιστες σχέσεις με τους συναδέλφους του από τις άλλες παρατάξεις για να μπορέσει να συλλέγει αυτά τα οποία του δίνει η άλλη παράταξη και να συμπληρώνει, αν είναι συμπολίτευση, την απόφασή του ή να την αλλάζει όταν κάνει λάθος. Και όλα αυτά, αν έχει καταφέρει να γίνει ένας πολύ καλός αυτοδιοικητικός, για να μην τον συμπαρασύρει, να μην τον παρασύρει μάλλον, όλο αυτό το μίασμα που λέγεται αρνητική δύναμη, όλο αυτό το μίασμα που λέγεται συμμετοχή ανθρώπων μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην πολιτική, που δυστυχώς στην Ελλάδα επίσης ήταν μια ψυχιότητα της που καταστραφήκαμε, θεριεύει και κυριαρχεί γενικά παντού σε όλους τους χώρους και της κεντρικής κοινής και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ και θίγω πια όταν υπάρχουν φαινόμενα τέτοιου είδους τα οποία είναι απαραίτητο να συμβαίνουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια ανοιχτή διοίκηση από μια συμπολίτευση σε οποιοδήποτε χώρο, η οποία θα κάνει και λάθη. Αλλά όμως δεν θα έχει δόλο, γιατί αν έχει δόλο και αν δημιουργεί ποινικά αδικήματα, τότε θα την πολεμήσουμε και υπάρχουν τρόποι να την πολεμήσουμε, αρκεί αυτό το οποίο θα υποστηρίξουμε ως επιχείρημα θα αποδείξει αληθινά ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα. Όταν όμως υπάρχουν 10 σημεία τα οποία καθορίζουν μια καλή αυτοδιοίκηση, μια καλή συμπολίτευση, όπου και βρίσκεται αυτή. Και από τα 10 σημεία με αντικειμενική κρίση που προσεγγίζουμε ο καθένας ανάλογα με το χαρακτήρα που έχει και την καλή θέλησή του και την παιδεία, την προσεγγίζουμε σε ποσοστό 95% για να πούμε ότι 8 είναι από τα 10 τα οποία έχει. Α, είναι ανοιχτή γιατί και μάλιστα πολύ καλή είναι πάνω από τη βάση, πάνω από το 5. Όταν οπότε ανεχόμαστε και τα λάθη που θα κάνει στην πολίτη, αν πρώτα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε να καταλάβει πρέπει να διορθώσει. Όταν λοιπόν κατά την αντικειμενική κρίση, την οποία όπως το προσεγγίζουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αν έχουμε όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι από τα 10 στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει μια καλή συμπολίτευση, έχει μόνο τα 2. Είναι κακή συμπολίτευση, την οποία να την πολεμήσουμε. Αν δούμε ότι δεν έχουμε τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα να την βελτιώσουμε, τελικά να φτάσουμε στο 3 ή στο 4. Άρα λοιπόν, εκεί τι κάνουμε, εκεί την πολεμάμε και προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή που κάνατε και πρέπει να βρούμε τρόπους για να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται ήδη μέχρι την επόμενη εκλογική διαδικασία στον χώρο αυτόν τον οποίο είναι η φιλετική συμπολίτευση. Θα έχετε αντιληφθεί ότι μιλάω και για μια προσωπική πορεία σε ένα από εδώ που ανεβαίνω με 2-3 δυνάμεις κακές, ο ένας από τον οποίο βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βάρος δίνουν σε έναν αληθινό αυτοδιοικητικό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξομολογείται μπροστά σε ανθρώπους που δεν έχουν και ένα σήμανση στο κάτω-κάτω. Έτσι δεν είναι, είχε ένα κρασί μαζί. Και το θυμάμαι, δεν έχω σε άλλη ακόμα, όχι. Αλλά όμως όταν βλέπω συναδέλφους που βρίσκονται στα έδρανα αυτά, είτε από εδώ είτε από εκεί, λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίστηκαν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ιστορία, έχουν παρελθόν, γυρνάω, κοιτάζω πίσω, κοιτάζω τα λάθη που κάνουν, κοιτάζω τα καλά που κάνουν και λέω, α, υπάρχουν και καλά. Για κοιτάξτε τώρα, σας παρακαλώ, και θυμηθείτε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που επί της δικάς μας ηλικίας τώρα, στα 2,5 χρόνια αυτά, έχει να πει μόνο κακά πράγματα για την δημοτική αρχή. Με το ρόμα, μόνο κακά. Μα έχω διαχειριστεί 355 εκατομμύρια ευρώ και πίσω από τα 355 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν χιλιάδες εντάλματα όπου έχω την υπογραφή μου και όπου είχα τη δυνατότητα να κάνω ό,τι θέλω. Μην νομίζετε ότι η εποχή των υπεξαιρέσεων για το οποίο μπορεί να τελειώσει. Αν θέλει ο υπεξαιρέτης, ο κακός, ο ποινικά έχουν ενδιαφέρον να κάνει ποινικό αδίκημα, πολύ εύκολα το κάνει. Υπάρχουν μηχανισμοί και μπορεί να το κάνει. Πιστέψτε με, ακόμα και τώρα
όταν στο Καλλικράτη έχουν ανεβεί 5 και 6 φορές οι μέθοδοι ελέγχου. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να σώσεις τον εαυτό σου και να τον σώσεις με δυνάμεις, για να συνεχίσεις την επόμενη μέρα να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στο λαό αυτό. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να τους αντιμετωπίσεις. Όχι με εγωισμό και με ύβριση. Μέχρι εκεί που θα μπορέσεις με επιχειρήματα, και από ένα σημείο και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί απόκουσης, όπως είναι τα πειθαρχικά, όπως είναι τα ποινικά δικαστήρια, που βέβαια εγώ τα απέφθομαι να συμβαίνουν αυτά. Μιλάω γενικά για την πολιτική σκηνή, είτε βρίσκεται στον χώρο της αυτοδιοίκησης, είτε βρίσκεται στον χώρο του ιδιωτικού. Κοιτάξτε όμως, υπάρχει και μια άλλη ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της κεντρικής σκηνής και της αυτοδιοίκησης. Εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε την δυνατότητα και δικαίωμα και υποχρέωση να ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με 500 ανθρώπους. Και το γραφείο να είναι πραγματικά του Δημάρχου ένα γραφείο του λαού, γιατί όλοι περνάνε ανά πάσα στιγμή. Κάθε Πέμπτη λαό δέχομαι, όποτε μπορείτε να φανταστείτε περνάνε. Όποτε μπορείτε να φανταστείτε το λαό για να το δει ως κριτή άμεσο. Αλλά το βλέπει κάθε 4 χρόνια ή 3 ή 2, όποτε υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες, όπου το κρίνει μέσα από μια κομματική διάσταση, η οποία πάλι διαφέρει από τη δικιά μας την εκλογική διάσταση, όπου ερχόμαστε face to face και λέμε, εγώ είμαι, δες με, δες την ιστορία μου, δες την οικογένεια που έκανα, δες την δουλειά που έχω κάνει, έχω δουλέψει. Γιατί υπάρχουν και αυτοδιοικητικοί που δεν έχουν δουλέψει και παραπάνω, ακόμα στην κεντρική πολιτική στιγμή και τολμάνε και κρίνουν αυτούς οι οποίοι έχουν φτύσει αίμα μέσα στον εργασιακό χώρο και βγάλουν το ψωμί τους μέσα από τη φτώχεια τους οι περισσότεροι. Γιατί δεν νομίζω να κατάγεστε από πλούσιες οικογένειες, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα ο αυτοδιοικητικός αυτός, ή πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αφού έχει αποκτήσει όλα αυτά τα όπλα, να προχωράει και να δημιουργεί και το καλό αυτών οι οποίοι τον επέλεξαν μέσα από την εκλογική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι τεράστια η προσπάθεια που χρειάζεται, γιατί πρέπει να συσπηρώσει τους καλούς, να προσπαθήσει να συσπηρώσει τους κακούς, να τους έχει σε μια απόσταση ώστε να μην μολύνουν το συνολικό σώμα. Να προσπαθήσει να δημιουργήσει συνθέσεις μέσα από τις αντίθετες απόψεις και επιχειρήματα. Να μπορέσεις να προσεγγίσεις ακόμα και μέσα από τις ιδεολογίες. Και αυτό ακόμα. Γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε την υποχρέωση να ξεπερνάμε και τις ιδεολογίες μας ακόμα. Γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που τους ξέρουμε. Όταν παίρνουμε μια απόφαση, ξέρουμε ότι παίρνουμε για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί μέσα στην κοινωνική ομάδα ή μέσα στην επαγγελματική. Τους ξέρουμε ένα προς έναν. Άρα είναι όλα διαφορετικά. Μπορεί λοιπόν ένας κακός αυτοδιοικητικός, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά και έχει κριθεί, μπορεί να κρίνεται μόνο με καταγγελτικό λόγο και πειράσει όμως από το πλοίο το βράδυ μέσα από διαδίκτυα, μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Και βέβαια αυτό στην ακραία μορφή του, αλλά και στη μεσαία μορφή του, τη μικρή μορφή του, μπορούμε να έχουμε καταγγελίες χωρίς να πιο μπροστά βλέπουμε τι σημαίνει. Γιατί μια καταγγελία σημαίνει ότι σε απομακρύνει το καταγγέλλοντα από τον καταγγελόμενο. Γι' αυτό λοιπόν λύνεται τα προβλήματα εδώ πέρα μέσα για το καλό του τόπου, για το καλό της δημοτικής κοινότητας και των ανθρώπων τους οποίους υπηρετείτε. Και μην ξεχνάτε ότι διακονούμε και υπηρετούμε. Δεν κουβαλάμε κανένα αξίωμα. Τα αξιώματα είναι για τους εγωιστές. Εμείς είμαστε άνθρωποι της διακονίας. Είμαστε άνθρωποι που σκεπτόμαστε συνεχώς και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό και νομίζει ότι μέσα από τους τίτλους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα εγωιστικό προφίλ και μέσα από αυτό να κερδίσει πράγματα, έχει χάσει τα πάντα, έχει κάνει λάθος, ας φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται μέσα από το αυτοδιοικητικό χώρο, γιατί θα αναγκαστεί να φύγει πλωτσιδών από την κρίση των συνανθρώπων του. Και αυτό είναι πλέον το βεβαίο, γιατί αν δεν είσαι αληθινός αυτοδιοικητικός, δεν μπορείς να κρύβεσαι. Μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια θα αποβεί μοιραίος ο χρόνος και θα σε αποκαλύψει. Πολύ γενικά είναι αυτά που είπα, αλλά προτίμησα να μιλήσω γενικά. Να σας πω ειδικά τώρα, γιατί μάλλον καλύτερα νιώθεις όταν λες αυτό που νιώθεις και καλύτερα σε εισπράττει και ο άλλος. Να σας πω ότι για τους οικισμούς ιδιαίτερα όλου του διευρυμένου Δήμου
θα δημιουργήσω ένα κομμάτι στην Νέα Δημαρχία, όπου θα έχει και την καθημερινότητα γενικά σε όλο το διαμεινωμένο Δήμο με τους οικισμούς. Που σημαίνει ότι εσείς ως δημοτική κοινότητα θα έχετε έναν αντιδήμαρχο στον οποίο κατά τύπο και ουσία θα μπορείτε να προσφεύγετε και να συζητάτε οτιδήποτε, ακόμα και να τον καλείτε εδώ πέρα σε κάθε συνεδρίασή σας, γιατί θα είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε όλο τον περιφερειακό Δήμο, από τους κήπους που έχει εκτελέσει, για τους οικισμούς και την καθημερινότητα. Πολύ βασικό. Επομένως, η συνεργασία μαζί του θα είναι άκρως απαραίτητη, ουσιαστική και ωφέλιμη. Και δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω παρά μόνο ότι αν σας κούρασα, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά όταν ένας άνθρωπος βγάζει την ψυχή του σε άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Είναι καλό για όλους όσους ακούν και για μένα που τα είπα. Γιατί λίγο ξαλάψα κιόλας.